Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή του χωριού Ροβιέ τη Σέβεια, όπω αναφέρει ο πρόεδρο του χωριού Θοδωρή Κέρι. Όπω εξηγεί, μέσα από το χωριό περνάνε τέσσερα ποτάμια, τα οποία δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη μεγάλη ποσότητα νερού, που ξεκίνησε να πέφτει από τι τέσσερι ταξιμερώματα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν από τι πλημμύρε τεράστια προβλήματα. Ο Θοδωρή Κέρι δήλωσε μεταξύ άλλων. Μέχρι τώρα έχουν πλημμυρίσει τουλάχιστον 40 σπίτια, υπόγεια ξενοδοχείων, επιχειρήσει, αυτοκίνητα, ενώ έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και σε θεμελιώσει σπιτιών. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Το χωριό έχει χωριστεί σε τρία κομμάτια. Έριξε τόσο μεγάλο όγκο νερού και συνεχίζει να βρέχει. Στη συνέχεια, μιλώντα για τι πολιτικέ ευθύνε, ο ίδιο τόνισε: Δυστυχώ πληρώνουμε αμαρτίε δημάρχων και αντιδημάρχων δεκαετιών πίσω. Έχουν γίνει εγκλήματα στην περιοχή. Κλείσανε ποτάμια, χτίσανε μέσα στα ποτάμια, φράξανε ποτάμια, τα μίκριναν. Κλείνοντα, ο πρόεδρο των Ροβιών αναφέρθηκε και στην κακοκαιρία Ντάνιελ, λέγοντα: Στον Ντάνιελ είχαν καταλήξει εδώ φερτά υλικά από το δάσο με καμένα δέντρα που ξεριζώθηκαν. Η περιφέρεια έβαλε άμεσα μηχανήματα και καθάρισε τα πάντα, όμω πάλι τα ίδια. Δεν έχουμε σταματήσει στιγμή. Έχουμε μηχανήματα του Δήμου και τη Περιφέρεια και παλεύουμε.